Κοιτάξτε εδώ. Να. Όλα τελειωμένα. Ώρα μηδέν για την αμπελουργία στην Κρήτη. Αυτό τώρα σε λίγες μέρες θα έχει σαπίσει όλο. Σκασμένα μέσα. Αυτό είναι που έχει πάθει τώρα. Έχει τελειώσει από μέσα, απ' έξω φαίνεται καλό και από μέσα είναι σαπούνι. Ούτε μία ρόγα δεν υπάρχει. Δεν πάνε ούτε για εινοποίηση αυτά τα πράγματα. Αμπελουργοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστιες καταστροφές, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής θα διαπιστωθεί τις επόμενες ημέρες. Οι καταστροφές είναι τεράστιες, θα φανούν τις επόμενες 2 με 3 μέρες. Θα είναι ολοκληρωτική η καταστροφή, έχει κάνει πάνω από 50 χιλιοστά νερό και τα σταφύλια θα σαπίσουν όλα. Έχει καταστραφεί ο κόσμος, έχουν χαλάσει τα πάντα, δεν θα κοπεί σταφύλι ούτε στην εξαγωγή. Και στο κρασί είναι λιγάκι δύσκολο να τα πάρουν. Θα δείτε ότι υπάρχει απόλυτη καταστροφή. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Το κακό είναι ότι και ο ΕΛΓΑ που θα μας αποζημιώσει, οι ζημιές που θα πάρουμε εμείς, δεν αντιστοιχούν στην πραγματική αξία της τιμής των σταφυλιών που θα παίρναμε αν τα πουλάγαμε στην εξαγωγή. Οι βροχές των τελευταίων ημερών έδωσαν τη χαριστική βολή στα αμπέλια με τον συντονιστή παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, να βρίσκεται στο πλευρό των αμπελουργών και να αντικρίσει από κοντά τη ζημιά στους αμπελώνες στην ενδοχώρα του νομού. Ως συντονιστής παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας, επισκέφτηκα σήμερα αρκετούς αμπελώνες. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στα αμπέλια. Η πολιτεία οφείλει να καταγράψει τις ζημιές και να προβεί άμεσα σε αποζημιώσεις. Χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς γραφειοκρατικές τρευλώσεις. Έχω ήδη επικοινωνήσει με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Τη δύσκολη ώρα οφείλουμε να σταθούμε όλοι στο πλευρό των παραγωγών. Είναι μέσα όλο νερό και σκάνε. Στεφανών από εδώ και πέφτουν μόνο τους. Είναι σε αδιέξοδο η παραγωγή. Οι λύσεις πρέπει να είναι άμεσες και θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα και η νομιμότητα της διαδικασίας, να χρηματοδοτηθούν οι εινοποιοί προκειμένου να αποσύρουν άμεσα το προϊόν για εινοποίηση και να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί την τελευταία στιγμή. Μαζεύομαι για να προλάβουμε, είναι θέμα 2 με 3 ημερών να σαπίσουν όλα τα σταφύλια. Η ζημιά αυτή την ώρα είναι περίπου στο 40 με 50%. Τις επόμενες 2-3 μέρες η ζημιά θα είναι ολοκληρωτική. Ως μία από τις χειρότερες χρονιές των τελευταίων δεκαετιών, κάνουν λόγο απεγνωσμένοι αμπελουργοί που ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ και οικονομική στήριξη από την κυβέρνηση. Εγώ έχω 30 στρέμματα. Μιλάμε για μια ζημιά 80 με 90 τόνους σταφύλια. Είναι μια χρονιά από τις χειρότερες των 30 χρόνων που κάνω επιτραπέζια σταφύλια, δυστυχώς. Ναι. Είναι πλέον θέμα επιβίωσης των παραγωγών, όχι μόνο εμένα, αλλά όλων των παραγωγών.